Άστραψε και βρόντιξε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου. Κατήγγειλε μέσω της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι ότι στην υποδιερεύνηση υπόθεση για παράνομες επεμβάσεις στην παραλία Σκούταρη, ο ίδιος καταγγέλλεται ως ιδιώτης και όχι ως Δήμαρχος. Και όταν πήγα στην στρατηγείο για να δώσω ανακριτική κατάθεση, ρώτησα τους ανακριτές κατά πόσο ανακρίνομαι ως Δήμαρχος ή ως ιδιώτης. Και... Και προς έκπληξή μου πήρα την απάντηση ότι ανακρίνομαι ως ιδιώτης. Ως ιδιώτης. Δεν έχω κάνει καμία ενέργεια ως ιδιώτης. Ο Θεόδωρος Πυρίλης δεν δίστασε μάλιστα να εξαπολύσει τα βέλη του και προς πάσα κατεύθυνση. Μέσω καυστικής ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλε ότι γίνεται έντονη προσπάθεια στοχοποίησης του. Και όταν έλεγα στο παρελθόν ότι πιθανόν ο Δήμαρχος Παραλιμνίου στοχοποιείται σαν άτομο, δεν νομίζω αρχίζουν κάποια πράγματα να. Μέσω της ανακοίνωσης, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου κάνει λόγο για ηθελημένη στοχοποίησή του, η οποία προκύπτει, όπως αναφέρει, από την έντονη διεκδίκηση από μέρους του έργων για το παραλίμνη και την επαρχία αμοχώς του.